Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση. Θανάσης Παπαθανάσης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας. Να είστε καλά. Διονύσης Καλαματιανός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Καλαματιανέ. Ήμουνα μέχρι πριν ένα μήνα περίπου. Όχι, σωστό. Βουλευτής Ηλίας σε κάθε βουλευτής περίπτωση. Ηλίας, βεβαίως. Λοιπόν, τμήματάρχης παιδείας πια. Τομεάρχης παιδείας. Τομεάρχης παιδείας. Ήμουνα και παραμένω. Το βρήκα. Λοιπόν, και ευχαριστώ κύριε Μπαϊράμογλου. Και Άννα Παπαδοπούλου, γραμματέας του τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ Ενίματος Αλλαγής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και πολλές φορές χανόμαστε μέσα στο τι θα γίνει με τον εκλογικό νόμο, τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Κύριε Παπαθανάση, έχουμε αυτόν τον περίεργο θάνατο του 37χρονου πακιστανικής καταγωγής στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, σε ένα δωμάτιο που όλος τυχαίως δεν είναι από αυτά που είχαν κάμερες. Και μία ανακοίνωση της αστυνομίας που δεν αναφέρεται στο πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτό. Σας έχουν μείνει κάποια ερωτήματα από όλο αυτό? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο σαφέστατα θα ελεγχθεί από την ελληνική αστυνομία. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς οι συνθήκες. Όπως είπατε και εσείς, δεν υπήρχε κάποια κάμερα. Δεν υπάρχει βέβαια περίπτωση, καμιά περίπτωση στη χώρα μας να υπήρξε κάτι το οποίο θα δημιουργούσε το θάνατο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση στη χώρα μας. Νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία έχει αποδείξει ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε περίπτωση. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι προσπαθεί πάρα πολύ να πατάσει το έγκλημα. Γίνονται καθημερινά πάρα πολλές επιτυχίες στο κομμάτι του εγκλήματος, στο κομμάτι των ναρκωτικών. Βλέπετε ότι γίνονται συλλήψεις. Νομίζω ότι η κατάσταση θέλουμε να πηγαίνει καλύτερα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η εγκληματικότητα είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη σημερινή κοινωνία. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση παίρνει πάρα πολλά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, για το bullying στα σχολεία, για την παιδική, για την εφηβική εγκληματικότητα. Mm-hmm. Παρεμβαίνει σε πάρα πολλά σημεία, ακόμα και στους καταβλισμούς όπου υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Έχει καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που θυμάστε υπήρχε το άβατο των εξαρχείων. Όλα αυτά είναι σε μια κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει ασφάλεια στον πολίτη. Να μειώνεται η εγκληματικότητα, διότι δεν είναι κάτι απλό. Αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από το σχολείο, από πολύ μικρή ηλικία το αντιλαμβάνεστε. Βλέπετε ότι έχουμε τεράστια προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, που είναι σημεία των καιρών. Βλέπετε ότι έχουν ανοίξει σχεδόν 60 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Και να ξέρετε, επειδή και εγώ προέρχομαι από την Ετωλοχαρανία, καθημερινά πάρα πολλά περιστατικά οδεύουν εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε συνολικά και στο κομμάτι της παιδείας, το πώς διαμορφώνουμε την κοινωνία μας. Και σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία σε αυτό το κομμάτι παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Οι άντρες όσο και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας δίνουν την ασφάλεια που έχει ανάγκη ο πολίτης. Κύριε Καλαματιανέ, τι λέτε? Κύριε Μελιγκόνη, είναι βέβαιο ότι όταν οποιοδήποτε πολίτης ή άνθρωπος βρίσκεται στα χέρια των αρχών, θα πρέπει να υπάρχει προστασία και σεβασμός στην ακεραιότητά του και στη ζωή του. Άρα λοιπόν, με αυτό το δεδομένο, θα πρέπει να γίνει πλήρης διευκρίνηση όλων των δεδομένων. Αν υπέστη αυτός ο άνθρωπος σωματική βία, βασανιστήρια ή ρατσιστική επίθεση ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να διερευνηθεί και να υπάρξει αποτέλεσμα και από τις εισαγγελικές αρχές και από τη διοικητική αρχή της αστυνομίας. Πολλό δε μάλλον που είναι σοκαριστικές φωτογραφίες, έτσι. Έχει παντού φωτογραφίες που σε όλο το σώμα. Δείχνουν σημεία κακοποίησης, σωματικής βίας κλπ. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Εγώ δεν έρχομαι εκ των προτέρων, σας το λέω και ως δικηγόρος, δεν έρχομαι εκ των προτέρων να πω τι συνέβη. Mm-hmm. Είναι ευθύνη των εισαγγελικών αρχών και των διοικητικών αρχών να διερευνήσουν ακριβώς το πώς χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Είναι ανθρώπινη ζωή στα χέρια του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας, που οφείλει να προστατεύει κάθε άνθρωπο. Κάθε ανθρώπινη ζωή. Όποιος κι αν ήταν ο λόγος της προσαγωγής του ή οτιδήποτε άλλο. Δεν εξετάζεται αυτό. Εδώ εξετάζεται ότι χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη ύπαρξη. Όλες. Και οφείλει η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία, να φωτίσει και να δώσει αποτέλεσμα. Και η δικαιοσύνη και η διοικητική αρχή. Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Ναι. Να μείνει καμία σκιά. Δεν δέχομαι μάλλον η ελληνική πολιτεία, η πατρίδα μας, να έχει τέτοιες σκιές. Mm-hmm. Βασανισμού, ρατσιστικής επίθεσης ή οτιδήποτε άλλο από αρχές. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό, να μην υπάρχει καμία σκιά. Ξεκάθαρα.
Πολλό δε μάλλον κυρία Παπαδοπούλου, που γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι τη προηγούμενη εβδομάδα η είδηση, ότι το λέω επειδή ο κύριος Παπαθανάσης είπε ότι πάντα η αστυνομία σέβεται κλπ. Έχουμε 4 αστυνομικούς στην Κρήτη που τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία Μανιουδάκη, του Κώστα Μανιουδάκη. Ακριβώς. Όπου και αυτή η περίπτωση ήταν ιδιαιτέρως σοκαριστική και τότε θυμόμαστε και τον ιό του θύματος, ο οποίος είχε φέρει τα πάνω κάτω πραγματικά για να αναδείξει το θέμα. Και μπράβο του, και νομίζω ότι σε αυτόν οφείλεται αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στο γεγονός ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη, διότι και πρόκειτο, με συγχωρείτε να το πω αυτό, να οδηγηθούμε σε μια συγκάλυψη σε αυτή την περίπτωση. Είναι λοιπόν ιδιαιτέρως κρίσιμο και σε αυτό το αδιανόητο περιστατικό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στο ΑΤΑΦ του Αγίου Παντελεήμονα, όπου η οικογένεια του μετανάστη καταγγέλει μια σειρά, επιτρέψτε μου να σας πω, πολύ σοβαρών θεμάτων, όπως το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός αγνοείται 5 ημέρες, ότι δεν του επιτράπει να επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του, δεν του επιτράπει να έρθει σε επικοινωνία με δικηγόρο. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα ενός κρατουμένου και κατηγορουμένου, που νομίζω δεν ξέρουμε καν για ποια άδικη πράξη ακριβώς είχε κρατηθεί το θύμα. Είναι ωστόσο πραγματικά μια απερίγραπτη ιστορία αυτή και θα συμφωνήσω με τον κύριο Καλαματιανό σε όσα ανέφερε και θέλω να προσθέσω ότι ιδιαιτέρως σημαντικό σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης είναι ο χρόνος, δηλαδή η άμεση αντίδραση των αρχών και στο πόσο άμεσα θα οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα και στην ποινική διαδικασία αλλά και στην πειθαρχική. Είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο αυτές οι υποθέσεις που ενέχουν μια βαριά σκιά για το κράτος να επιλύονται πολύ και να διελευκάνονται, με συγχωρείτε, πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα να προαναγγείλω εγώ ότι θα έχουμε μαζί μας τη δικηγόρο της οικογένειας του θύματος. Ελπίζω να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Είναι τραγικό να θεωρείται αγνοούμενος κάποιος που είναι στα χέρια της αστυνομίας. Κύριε Παπαθανάση, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να πω ότι σαφέστατα θα πρέπει να υπήρξει διαφώτιση. Αυτό είπα από την αρχή. Οι Έλληνες αστυνομικοί δεν τους βάζουμε όλους στον. Καλά, προφανώς. Υπάρχουν και κακοί λειτουργοί σε όλα τα επαγγέλματα. Πολύ περισσότερο και σε κάποιους αστυνομικούς, οι οποίοι όμως ξέρετε πολύ καλά ότι παίρνονται άμεσα μέτρα. Και νομίζω ότι η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας έχει αποδείξει ότι και διελεύκανση γίνεται και αυτή τη στιγμή γίνεται ό,τι δυνατόν καλύτερο προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα στον πολίτη. Πώς τοποθετήσετε απέναντι στη δημόσια πλέον πρόταση του κυρίου Γεωργιάδη για αλλαγή του εκλογικού νόμου? Το λέω γιατί η φράση «δεν υπάρχει συζήτηση για τον εκλογικό νόμο» που χρησιμοποιήσε ο κύριος Μαρινάκης είναι διαφορετική φράση από το «δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος». Αύριο μπορεί να υπάρξει συζήτηση, για παράδειγμα. Νομίζω ότι ήταν σαφής η δήλωση του κ. Μαρινάκη στην ενημέρωση που έκανε σήμερα. Ότι σήμερα δεν συζητάει η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Καμία συζήτηση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αύριο πρέπει να την ανοίξει. Κοιτάξτε, ο γράφεται δύο Διάδης μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Με τα τωρινά δεδομένα και τον παρόντα νόμο, θέλετε τουλάχιστον 2 κόμματα. Αν είστε πρώτοι και δημοσκοπήσεις είναι έτσι όπως είναι. Θέλετε τουλάχιστον 2 κόμματα για να σχηματίσετε κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι μια πάγια θέση του κ. Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης πιστεύει στις ισχυρές κυβερνήσεις, όπως πιστεύει και η Νέα Δημοκρατία στις ισχυρές. Γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν πρέπει να πάμε ποτέ σε μοντέλα παρελθόντων. Ξέρετε και θυμάστε πολύ καλά τι συνέβη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και πέρασε μια απλή αναλογική, που δεν ήταν ακριβώς απλή αναλογική, τέλος πάντων αυτό το μοντέλο που οδήγησε η κυβερνησία τη χώρα και μας δημιούργησε προβλήματα. Είμαστε λοιπόν σαφέστατα υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής. Από εκεί πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός το έχει ο ίδιος τονίσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή εκλογικού νόμου. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο σαφές. Κύριε Καλαματιανέ, αν η πρόταση περιέχει, το λέω γιατί έχει ανοίξει και μια συζήτηση και κοινά ψηφοδέλτια για ανασυγκρότηση κεντροαριστεράς. Αν η πρόταση για αλλαγή εκλογικού νόμου εμπεριέχει το να μπορεί πλέον τον πόνους να το πάρει και συνασπισμός κομμάτων και σας πετάξουν το γάντι ότι αφού πιστεύετε ότι αν τα βρείτε με το Πασόκ μπορείτε να κερδίσετε, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Θα μπορούσατε να πείτε ναι για να βρεθούν τα 2/3 που απαιτούνται για να εφαρμοστεί νέος εκλογικός νόμος από την επόμενη αναμέτρηση? Κοιτάξτε, καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης λειτουργεί για άλλη μια φορά σαν αλλαγός της κυβέρνησης. Δηλαδή ρίχνει ένα θέμα στη δημοσιότητα, τοποθετείται με συγκεκριμένο πλαίσιο. Είπε, είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, έτσι. Και έχει αποδείξει ο κύριος Μητσοτάκης ότι τον ακούει. Άρα λειτουργεί ουσιαστικά ως λαγός, ρίχνει το θέμα, περιμένει τη συζήτηση, οριμάζει το θέμα και έρχεται μετά η υπόλοιπη διαδικασία για να υλοποιηθεί. Τι όμως μας δείχνει αυτό? Αυτό είναι το βασικό. Δείχνει ότι ομολογεί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ότι φθήνει,
ότι υποχωρεί, ότι τα ποσοστά της δεν θα ανακάμψουν. Το ομολογεί. Όταν λέει ότι πρέπει και με μικρότερα ποσοστά να παίρνουν τον πόνους, άρα σημαίνει ότι θα είναι πολύ κάτω από το ποσοστό που ο εκλογικός νόμος που υφίσταται προβλέπει για τον πόνους το συγκεκριμένο. Και σκέφτεται, απεργάζεται η κυβέρνηση τρόπους που θα ανασχέσει αυτή την φθορά, αυτή την υποχώρηση, αυτό που διαπιστώνουμε όλοι, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε μια κυβερνητική πολιτική που έχει συγκεκριμένους άξονες. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι, τεράστια ακρίβεια, γιατροί δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία μας, κόκκινα δάνεια, ταλαιπωρία τεράστια, χωρίς λύση, απροστάτευτοι δανειολήπτες. Και έρχομαι εδώ να πω και η πρωτοβουλία αυτή που είχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που αναγνώρισαν ουσιαστικά αυτό που λέμε εμείς τρία χρόνια τώρα. Αν δεν είχατε εγκαταθέσει την τροπολογία, θα σας έλεγα τώρα. Ευτυχώς που υπάρχουν και 11 της Νέας Δημοκρατίας και ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια. Αλλά... Με λιγόνι όμως ξέρετε πολύ καλά, επειδή παρακολουθείτε το ρεπορτάζ και την πρωτοβουλία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι και στην ψήφιση τότε του νόμου του πτωχευτικού από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς και προσωπικά εγώ είχα μιλήσει, είχα τοποθετηθεί και είχαμε πει ότι είναι καταστροφή για τους δανειολήπτες και δεν προβλέπει καμία προστασία ούτε και ακόμα και για τους πιο ευάλωτους. Και πρόταση μομφής, για την πρώτη κατοικία είχαμε καταθέσει και πρόταση μομφής. Ναι. Και είχαμε επανέλθει πάρα πολλές φορές και με ρωτήσεις και με τοποθετήσεις για το ζήτημα τι γίνεται με το νόμο αυτό και πώς οδηγεί σε απόγνωση δεκάδες χιλιάδες οικογένειες. Και ουσιαστικά σε πληστηριασμούς. 100.000 πληστηριασμοί έχουν δρομολογηθεί. Ναι. 100.000, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Και είναι ένας νόμος της Νέας Δημοκρατίας που προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα, καμία προστασία για την πρώτη κατοικία. Εμείς τη λέμε, πρόταση σημερινή, επανήλθαμε δηλαδή. Ναι. Πρόταση νόμου και καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία να την ψηφίσει. Ναι. Προφανώς δεν θα το κάνουν, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Να είναι υποχρεωτικό το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Παίρνουν οι άνθρωποι τα φαν που έχουν πάει τα δάνειά τους γιατί πουλήθηκαν από τις τράπεζες το 15% για παράδειγμα της αξίας ή 20% της αξίας και το φαν, οι services, ζητάνε το 100%. Όλη την αξία. Ενώ έχουν πληρωθεί οι τράπεζες από τον ελληνικό λαό, έχουν πάρει χρήματα από τον ελληνικό λαό. Τα δάνεια θα τα πληρώσουν τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας κλπ. Κλπ. Για να σωθούν οι τράπεζες. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να ουσιαστικά να κινδυνεύουν και να ξεσπιτώνονται οικογένειες ακόμα και για την πρώτη κατοικία τους. Προστασία λοιπόν της πρώτης κατοικίας, υποχρεωτικό το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού, δεν είναι τώρα για τα φαντ, και βεβαίως να αυξηθούν τα όρια για την ευαλωτότητα. Προστασία της πρώτης κατοικίας όμως για τους πραγματικά ευάλωτους, για τους πραγματικά αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν, γιατί είχαμε την οικονομική κρίση, την πανδημική κρίση, συγκεκριμένα αποτελέσματα, άρα να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι και να έχουμε αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ενώ ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στην κυβερνητική πολιτική, η κυβέρνηση βλέπει και η Νέα Δημοκρατία βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανακάμψουν και ψάχνουν διάφορα τερτύπια, διάφορα κόλπα, μεταξύ των οποίων και ο εκλογικός νόμος, για να διατηρηθούν στην εξουσία. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Τώρα, για το θέμα το αν εμείς είμαστε υπέρ των συνεργασιών και υπέρ νόμου που προβλέπει τις συνεργασίες, βεβαίως το κάναμε με την απλή αναλογική, φέραμε την απλή αναλογική, δεν οδήγησε σε καμία κυβερνησία ίσα-ίσα. Είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα η εκλογή. Επαναλήφθηκαν οι εκλογές, κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, αποδεχτήκαμε το αποτέλεσμα. Έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και τόσα χρόνια, 5 χρόνια. Άρα λοιπόν, το θέμα της ακυβερνησίας δεν υπάρχει. Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είμαστε σταθερά υπέρ των συνεργασιών του προοδευτικού χώρου και δεν είναι μια εξαγγελία που την κάνω εγώ σήμερα. Είναι θέση μας, με συνέδρια έχει αποφασιστεί. Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία, τα όργανά μας είναι υπέρ, έχουν ταχθεί υπέρ των συνεργασιών. Εφόσον υπάρξει τέτοιος νόμος, θα δούμε τι λέει. Είμαστε όμως κατά των ευνηδιασμών, κατά των μεθοδεύσεων για να καλύψουν τη φθορά τους, να προσπαθούν να απεργάζονται διάφορα κόλπα ώστε να διατηρηθούν στην εξουσία. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε και θα το στυλιτεύσουμε με κάθε τρόπο. Κύριε Παπαδοπούλου, εσείς. Εγώ θα έλεγα, κύριε Μελιγκόνη, ότι διαβάζοντας τη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη, νομίζω ότι φωνάζει, εκπέμπει έναν τεράστιο φόβο απώλειας της εξουσίας. Αυτό ακριβώς ήταν η συνέντευξή του και γι' αυτό τον λόγο κινδυνολόγησε και αρκετά ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με τον φόβο να υπάρξουν ερμαφρόδιτες κυβερνήσεις, περίεργες και παράξενες, οι οποίες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ακριβώς η πρόταση του κυρίου Γεωργιάδη για αλλαγή του εκλογικού νόμου έρχεται να διαστρεβλώσει τη βούληση των πολιτών. Διότι σε αυτή την περίπτωση μια κυβέρνηση με ένα
μειωμένο ποσοστό θα λέγαμε, θα αναλαμβάνει μια ισχυρή πλειοψηφία και θα κυβερνά αυτοδύναμα τη χώρα σε εναντίωση και αντίθετα με τη βούληση των πολιτών, οι οποίοι με την ψήφο τους θα έχουν επιλέξει και θα έχουν οδηγήσει τα κόμματα στη συνεργασία. Οπότε νομίζω ότι το μείζον εδώ είναι να συζητήσουμε και το επίπεδο του δημοκρατικού, ας πούμε, της πρότασης αυτής περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, και αυτό νομίζω είναι το μείζον και το πολύ σοβαρό. Οπωσδήποτε θα έλεγα ότι η κυρία Σιρεγγέλα, γιατί είδαμε τον κύριο Μαρινάκη που προσπάθησε να αδειάσει τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά από εκεί και πέρα η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, δήλωσε ότι δεν είναι της παρούσης. Ναι. Άρα κάποια στιγμή, από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία, θα τη φέρει αυτή τη συζήτηση. Εκεί λοιπόν το μείζον είναι να δούμε τι επιτάσσει η δημοκρατία και όχι τα συμφέροντα του καθενός. Και απαντώ και σε αυτό σε σχέση με αυτό που είπατε για το μπόνους της συσπήρωσης των δυνάμεων, που για μένα έτσι κι αλλιώς συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο σε σχέση με τον εκλογικό νόμο. Μάλιστα. Μια οφειλόμενη τοποθέτηση ήθελα να κάνω στο κομμάτι που ανέφερε ο κύριος Καλαματιανός. Πρώτα απ' όλα, εγώ ξεκαθάρισα από την αρχή ότι καμία κουβέντα δεν γίνεται για το θέμα του εκλογικού νόμου. Αυτή ήταν και η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Άρα λοιπόν θεωρητικολογούμε. Αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία στο σημερινό. Αφήστε με, δεν σας διέκοψα. Σήμερα στο 30%, το 30% σήμερα με τη μέτρο ανάλυση, η εκτίμηση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας έχει υπερβεί το 30%, 30,2. Το ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, κύριε Καλαματιανό, ότι σηκώνεται δήθεν, ας πούμε, πάλι σκόνη, όταν εσείς ήσασταν η κυβέρνηση, η οποία το 19 όχι μόνο κατέστρεψε ολόκληρη τη μικρομεσαία τάξη με όλα αυτά τα μέτρα που πήρε, τους δυσβάστακτους φόρους, διέλυσε κυριολεκτικά όλο τον κοινωνικό στόχο. Θα σας πω λίγο, αφήστε με, εγώ δεν σας διέκοψα, μιλήσατε πάρα πολύ ώρα. Μιλήσατε πάρα πολύ ώρα, μπορώ να σας απαντήσω. Το ποσοστό λοιπόν των κόκκινων δανείων το 2019, μια και είστε μια κυβέρνηση λαϊκή όπως λέτε, ξεπερνούσε το 40% και περιορίστηκε στο 7% το 2024. Τα 60 εξυπηρετούμενα δάνεια το 2020-2021 που στους ψηφίστες. Ναι, αλλά δεν με ακούτε, νομίζω. Κύριε Παπαθανάση, υπήρχε προστασία της νομίζω ότι ξέρω από το 20, αρχές του 20, ο κύριος Μητσοτάκης είπε τέλος την πρώτη. Εγώ δεν σας διέκοψα. Αφήστε με να πω και εγώ το σκεπτικό μου και να πω και τα στοιχεία. Γιατί πάντως, κύριε Παπαθανάση, είστε καλοί από θεωρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε πολύ καλοί με τη θεωρία μας. Δεν είναι θεωρία, πράξη είναι. Κύριε Παπαθανάση, εγώ που δεν μιλάω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ μπορώ να σας ρωτήσω. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχουμε βγει 6 χρόνια από τα μνημόνια και ως κυβέρνηση με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα χρήματα για τον κορονοϊό έχετε ρίξει καμιά 60 δις στην αγορά. Αλίμονο αν δεν είχαν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια. Και ήταν ακόμη στο 40%. Ωραία, η κυβέρνηση δικιά μας δεν διαπραγματεύτηκε και διεκδίκησε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η δικιά μας κυβέρνηση δεν διεκδικεί καθημερινά κονδύλια που έρχονται για τον αγροτικό σύστημα. Άλλο σας λέω. Άλλο σας κυβέρνηση δεν περιόρισε τις μεταναστευτικές ροές από 93.000 στις 20 χιλιάδες από 130 κέντρα που υπήρχε, μια και έχουμε εδώ και την εκπρόσωπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνθήκες τρομακτικά κακές για τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα μας από άλλες χώρες. Τώρα έχουμε σειρά, είναι μόνο 33 κύριε κέντρα. Κύριε Παπαθανάση, ο συνήγορος του πολίτη καταγγέλει το λιμνικό ότι δεν του δίνει φταίει για την πύλο. Τι λέμε τώρα. Συζητήσαμε αυτό το θέμα, νομίζω ότι έχω απαντήσει. Και θα το συζητάμε, δεν το ξεχνάμε. 600 κανείς δεν ήθελε νερό 2 ώρες την ημέρα στο κήπο της Λέρου φέτος. Αν θέλετε να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν πάτε στις δομές σήμερα και αν είχατε πάει, δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα σύγκριση. Εμείς και τα σύνορα φυλάτουμε. Για το σήμερα μιλάω. 20.000 είναι αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενοι στη χώρα μας υπό πολύ καλές συνθήκες και είχατε 93.000 κιλιάδες δώρο στο Σύνταγμα. Με συγχωρείτε τώρα, κύριε Καλαμάτη. Δεν ξεχνάει κανείς τι πέρασε η χώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ έφερε τη χώρα σε έναν διέξοδο το 2019. Η κοινωνία, κύριε Καλαματιανέ, όσο και αν θέλετε να θεωρητικολογείτε, θέλει αποτελέσματα. Αποτελεσματικές πολιτικές. 5 χρόνια κάνουμε καθημερινά μεταρρυθμίσεις και έργο. Πολύ σημαντικό. Σήμερα που δεν ψήφισατε, θα σας πω ένα πολύ σημαντικό που ψήφισα σήμερα. Ήμουνα και ομιλητής σήμερα στη Βουλή για το κομμάτι του αναπτυξιακού νόμου. Για τα κόκκινα δάνεια. Τα... Με συγχωρείτε τώρα, να με ακούσετε. Υπέγραψαν οι συνάδελφοί σας για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι, θα με ακούσετε. Ελάτε, κύριε Παπαθανάση, ελάτε. Σήμερα έγινε διασύνδεση, το καλώδιο, μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου. Ψηφίστηκε σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Όπως ξέρετε, υπήρχε μια μεγάλη διαδικασία να φτάσουμε σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Θέλουμε η Ελλάδα να ανοίξει στην καθαρή ενέργεια από την περιοχή εκείνη για όλη την Ευρώπη, να είναι δηλαδή να περνάει μέσα από την Ελλάδα αυτός ο καθαρός, αυτή η καθαρή ενέργεια. Και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ενεργειακής
επιτυχίας της χώρας μας. Κάθε μέρα δημιουργούμε προϋποθέσεις που φτιάχνουν μια Ελλάδα πιο ισχυρή, τόσο στον ενεργειακό τομέα, όσο και στην άμυνα της χώρας που το αναγνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Άρα λοιπόν, να μην συζητάμε για πράγματα τα οποία έχουν κριθεί από τους πολίτες. Εμείς είμαστε εδώ για να είμαστε δίπλα στην καθημερινότητα. Στην Κάσο θα μας πει. Τα εξήγησε πάρα πολύ καλά ο κύριος Δούκας. Στην καθημερινά ήταν πολύ καθαρή η θέση και είναι πολύ καθαρή η θέση της χώρας μας στο κομμάτι των συνόρων. Φύγανε τα πλοία. Τι έγινε με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Νομίζω ότι στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων. Δεν είναι το δυνατό σας σημείο. Δεν είναι το δυνατό σας σημείο. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι η κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά ποιοι έχουν και διαφυλάδουν καλά τα σύνορα, ποιοι ενισχύουν την αμυντική θωράκιση της χώρας, ποιοι έχουν απογορεύσει εντελώς να περνάνε μετανάστες από τα χρυσά σύνορα της χώρας. Εάν φυλάτουμε τα γαλάζια πατρίδα, υπάρχει. Εσείς μιλάτε για έρημα νερά και η Τουρκία για γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει για να διαφυλάσσουμε την εθνική μας κυριαρχία και τη διαφυλάσσει πάρα πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία. Μην έχετε την Κάσο να μας εξηγήσετε. Ναι, θυμόμαστε πολύ καλά και το τι είχε συμβεί στον Εύρο με τη θητεία σας με τα σύρματα. Είστε ακόμη κατά. Το τουρκικό πλοίο να κάνει έρευνες. Είστε κατά. Και γύρισε πίσω. Δεν έμεινα το του φράχτη της Εύρου. Είστε κατά. Που έμεινε 6 μήνες και έκανε βόλτες κάτω από το καθιστό μέχρι Ρόδο. Ο μέχρι πρώτην αρχηγό. Το 2018 ήταν πίσω το τουρκικό πλοίο. Ναι, γιατί δεν ακούγεται. Είστε υπέρ του φράχτη ή όχι στον Εύρο. Πέστε μας. Απαντήστε μου στην υπέρ. Εσεί τι λέτε για την εθνική ακεραιότητα. Πείστε μου για την. Είναι πολύ καθαρή η θέση της Ελλάδας. Πόσο καιρό έκανε βόλτες στο Όρους Ρέιτς κάτω από το Καστελόριζο? Τι θυμάστε τώρα? Είναι δυνατόν να λέτε τέτοιες ανακρίβειες? Ελάτε. Με το φράχτη είστε υπέρ ή κατά? Δεν έχουμε καταλάβει. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι δύσκολη. Η κυρία προσπαθεί να κάνει για μένα. Κύριε Παπαθανάση, κύριε Παπαθανάση, κύριε Καλαμαντιανέ. Κυρία Παπαδοπούλου, ελάτε. Πολύ ευγενικά. Πολύ ευγενικά με την κυρία Παπαδοπούλου. Παρουσιάζεται μια Ελλάδα των μεταρρυθμίσεων που είναι ιδιαίτερα ισχυρή τόσο στο εσωτερικό και τόσο και στο εξωτερικό. Και λέτε ότι οι πολίτες αυτό το αναγνωρίζουν. Αυτό που οι πολίτες αναγνωρίζουν το απέδειξαν στην κάλπη των ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία έχει κατακρεμνιστεί. Στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται οριακά πάνω από το 20 και σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους που πάνε στα σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να ψωνίσουν, που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο τους, που οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλή και τους τις τρώει όλο το σούπερ μάρκετ, ο πληθωρισμός και τα μέτρα ακρίβειας, τα οποία δεν είναι στην πραγματικότητα μέτρα. Και ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι μπορεί και να τα πάρει πίσω τώρα, γιατί όλα καλά και έφτιαξε ο πληθωρισμός των τροφίμων. Αυτά ακούμε. Οι πολίτες λοιπόν αυτά βιώνουν. Αν εσείς θέλετε να παρουσιάσετε μια ιδανική κατάσταση στην ελληνική κοινωνία, λυπάμαι, αλλά αυτή μάλλον προσυδειάζει μάλλον στην ολιγαρχία και όχι στην πλειονότητα των πολιτών. Ολιγαρχία, για ποια χώρα μιλάμε? Δεν έχει μιλήσει κύριε Παπαδοπούλου. Δηλαδή λέτε ότι είναι ολιγαρχικό καθεστώ στην Ελλάδα? Όχι, σας παρακαλώ κυρία μου. Κυρία μου, ακούστε. Εάν θεωρείτε τον ολιγαρχικό, να το πείτε. Να πείτε στην Ελλάδα έχουμε ολιγαρχία, λέτε δηλαδή? Άλλο σας λέει. Οι ολιγάρχες κερδίζουν, σας λέει. Αναφέρεται στα οικονομικά. Άρα λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου. Να πω μια κουβέντα. Ελάτε κύριε Καλαμαντιανέ, ελάτε. Είναι τρίτος χρόνος, για τρίτο χρόνο στην Ελλάδα. Τα ολιγοπόλια, που είπε και η κυρία Παπαδοπούλου προηγουμένως και σωστά το λέει, συγκεντρώνουν υπερκέρδη για τρίτο συνεχόμενο χρόνο σε συγκεκριμένους τομείς, τράπεζες, δηληστήρια και πάροχοι ενέργειας. Υπερκέρδη, την ίδια στιγμή οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, να ψωνίσουν τα απαραίτητα, να έχουν ενέργεια, να έχουν τη βενζίνη τους, τα πετρέλαιά τους, θα έρθουν τα κρύα σε λίγο. Και ταυτόχρονα υπάρχουν υπερέσοδα στο ελληνικό δημόσιο. 4 δις το πρώτο οχτάμενο τα υπερέσοδα, κυρίως από τους έμεσους φόρους. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Όχι επειδή αυξάνεται η κατανάλωση, αλλά επειδή υπάρχει η ακρίβεια και λόγω του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα έσοδα, τα υπερέσοδα του κράτους αυξάνονται. Αυτό σημαίνει μια αφέμαξη στα εισοδήματα, αφέμαξη από την αγορά. Συσσόρευση λοιπόν στους ολιγάρχες και ταυτόχρονα συσσόρευση υπερκερδών, υπερεσόδων στο δημόσιο, στο ελληνικό δημόσιο. Και ταυτόχρονα οι πολίτες σε απόγνωση, συνταξιούχοι μας βλέπουν πολύ τώρα, δεν μπορούν να βγάλουν τα απαραίτητα, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Αυτό πιστεύω το αναγνωρίζετε. Παρότι λοιπόν λέει η κυβέρνηση ότι έχει αυξήσει τους μισθούς, έχει αυξήσει τις συντάξεις, έχει κάνει όλα αυτά, έρχεται η μέτρηση από την Στατιστική Υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, και λέει ουσιαστικά ότι στην Ελλάδα υπάρχει μείωση του πραγματικού μισθού
ανάωρα εργασίας, σε όρους αγοραστικής δύναμης. Έχουμε πέσει κάτω και από τη Βουλγαρία. Δηλαδή, πάλι δεν υπάρχει ουσιαστική αύξηση. Συνέχεια τα ίδια fake news. Η Ελλάδα είναι, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΤΑΣ, είναι 16η. Το ΚΕΠΕ, σας λέω, το ΚΕΠΕ έχει συγκεκριμένη μέληση. Εσείς μιλάτε για τον κατακεφαλήν, ο κύριος Καλαμαδιανός μιλάει για την αγοραστική δύναμη. Το ξαναβλέπετε λοιπόν, το αγοραστική δύναμη, κύριε Παπαθανάση. Δεν συγκρίνουμε, μίλαμε με τον Κάνιο. Εκεί λέει νομοθετημένος κατώ τους, όχι μίλαμε με τον Κάνιο. Δεν λέμε αυτό τώρα. Το ΚΕΠΕ, αφισβητήστε το ΚΕΠΕ λοιπόν για τα στοιχεία του. Ετήσιες καθαρές αποδοχές σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για τη μέση οικογένεια στο 100% των αποδοχών με δύο εργαζόμενοι με δύο παιδιά. Στη 16η θέση, κύριε Καλαμαδιανός. Σας εξηγεί το ΚΕΠΕ, όχι εγώ. Πάψτε τα. Τώρα, σταματήστε τώρα. Η Ελστάτ είναι αυτή. Είναι ο πίνακας. Πάρτε τον. Πείτε τα στο ΚΕΠΕ. Εντάξει, και η Eurostat πάντως μας έχει πάνω από τη Βουλγαρία μόνο. Eurostat. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε μόνο πάνω από τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Σε πραγματικούς μισθούς όμως, ανά ώρα εργασίας, είμαστε κάτω. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, κάτω. Ξέρουν πολύ καλά όλοι οι πολίτες αναγνωρίσανε. Αυτό δείχνει το που βρίσκεται το επίπεδο της ελληνικής οικονομίας με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, επειδή είπε τη λέξη κλειδί και έχουμε 5 λεπτά. Και ανασφάλεια παντού επίσης. Είπε τη λέξη κλειδί, τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ. Υποψηφιότητα Φάμελου. Σχόλιο. Κοιτάξτε, με τον Σοκράτη Φάμελο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχει καταγωγή και από την Ηλία, από τον τόπο μου. Έχουμε την ελπίδα, είναι μια υποψηφιότητα που μας δίνει την ελπίδα ότι θα υπάρξει στροφή στην πολιτική. Θα αφήσουμε πίσω την εσωστρέφεια, το διχασμό, την τοξικότητα. Άρα, σαν στήριξη, την αναγνώριση εσωτερικών εχθρών. Σας λέω ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η ηγεσία, δηλαδή να ενώνει, να συνθέτει. Και αυτό που είπε σήμερα στην ανακοίνωσή του, το όλοι μαζί, ο Σοκράτης Φάμελος το έχει κάνει πράξη. Ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν διαχώρισε, δουλέψαμε όλοι μαζί, όλοι οι βουλευτές μαζί, με συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα. Θετικά. Πρώτος σε κατάθεση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλίες, με προτάσεις νόμου για την ακρίβεια, πώς θα ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προτάσεις νόμου για τη δίκαιη φορολόγηση, προτάσεις για να έχουμε περισσότερους γιατρούς στα νοσοκομεία μας, ισχυροποίηση της δημόσιας υγείας, προτάσεις για την παιδεία που έχει ξεκινήσει με μια αναστάτωση τεράστια. Μάλιστα. Εδώ γίνονται συγχωνεύσεις τμήματων από όλη την Ελλάδα, επειδή είμαι και τομεάρχης παιδείας, μας ενημερώνουν ότι η αγανάκτηση του κόσμου, γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών είναι συνεχόμενη, συγχώνευση τμήματων, στηβάζονται παιδιά σε αίθουσες 27, 28, 29, 30 παιδιά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και σε αυτό. Και εδώ πέρα, εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου, έχουμε ευθύνη να δώσουμε απαντήσεις, να δώσουμε λύσεις. Πρέπει να επιστρέψει η πολιτική, λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου. Και ο Σοκράτης ο Φάμελος πιστεύω θα το υπηρετήσει αυτό. Με δεδομένο ότι πηγαίνει από καθυστέρηση σε καθυστέρηση η φερόμενη ως υποψηφιότητα Κασελάκη, υπάρχει ένα σενάριο ότι δεν θα είναι υποψήφιος για να μην νομιμοποιήσει τη διαδικασία, αλλά θα πάει στο συνέδριο και θα επιχειρήσει να πάρει το συνέδριο για να ακυρωθεί η καθαίρεσή του. Αυτό τι θα ήταν? Θα υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ από εκεί και πέρα? Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων. Σε μια διαδικασία πορείας προς το συνέδριο, που πιστεύω να είναι πορεία πολιτική, ξαναλέω, που κάθε υποψήφιος θα καταθέσει την πρότασή του, τη σκέψη του, το σχέδιό του, την πλατφόρμα του, την πολιτική, και για το κόμμα και για το πώς θα γίνουν οι συνεργασίες που είπα προηγουμένως ότι είναι απόφαση συλλογική μας, και συνεδρίου και κεντρικής επιτροπής κλπ. Και βεβαίως ποια είναι η θέση του για την πατρίδα, για τη χώρα μας. Άρα λοιπόν πάμε σε μια πολιτική διαδικασία, έχει ξεκινήσει αυτό, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανασχεθεί. Αν κάποιος μεθοδεύσει στο συνέδριο να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία όπως την περιγράφεται, προφανώς το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι φοβάται το να αποφανθούν τα μέλη, να αποφανθεί η βάση, οι φίλοι και τα μέλη, γιατί αυτό προβλέπει η διαδικασία. Θα δείξει λοιπόν φόβο στη διαδικασία τη δημοκρατική της εκλογής. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάποιος τέτοιο λάθος. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία στη λάθος κατεύθυνση. Δεν πιστεύω ότι θα προκύψει. Κυρία Παπαδοπούλου, έβλεπα πριν την αντίδραση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι σύντροφοι λέει προσέξτε μην πάθουμε ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σκληρή καταγγελία του κυρίου Δούκα. Απέναντι βέβαια η αλήθεια είναι από ό,τι βλέπουμε στα social media σε τρισάθλια σχόλια. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά είναι από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν το παρακολουθώ το ρεπορτάζ, αλλά πάντως σε άθλια σχόλια τα οποία γράφονται στα social media. Κινδυνεύετε να πάθετε ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, ότι κινδυνεύουμε να πάθουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμή η εσωκομματική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ θα έλεγα ότι έχει υπάρξει υποδειγματική. Mm-hmm. Και αυτό τιμά όλους τους υποψηφίους και τα μέλη της παράταξης και τα στελέχη. Παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Δούκας από την πρώτη ημέρα που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του έχει υπάρξει θύμα ενός τεράστιου φορτίου τοξικότητας και χυδαίων επιθέσεων από γνωστά και άγνωστα τρολ της Νέας Δημοκρατίας και του Μαξίμου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο ορθώς ο κύριος Δούκας αυτό που επιθυμούσε και επιθυμεί είναι και το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα μας, η προοδευτική παράταξη να σταθεί στο πλευρό τους. Αυτή. Άρα λέτε ότι το Μαξίμου έχει επιλέξει αντίπαλο και λέγεται Δούκας. Προφανώς. Ναι. Αυτό το πιστεύω. Μέχρι και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έχει αναφερθεί, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος mm-hmm. Βορύδης, όλοι έχουν βάλει σε βάρος του κυρίου Δούκα. Από εκεί και πέρα όμως, για να επιστρέψω στην τοξικότητα, ο κύριος Δούκας εξέφρασε σήμερα ένα παράπονο, είναι πολύ συγκεκριμένο και σαφές. Νομίζω ότι και καλώς έπραξε και είναι δίκαιο νομίζω το αίτημά του και αυτό νομίζω προκύπτει και από το γεγονός ότι υπήρξε ανάκληση και εκ μέρους στελέχους που εξέφρασε μια ακραία άποψη και να του μπούμε, υπήρξε στέλεχος το οποίο ανέφερε ότι η περίπτωση του κυρίου Δούκα πρέπει να κριθεί με ψυχιατρικούς όρους. Είναι απαράδεκτα λοιπόν αυτά στη Δημοκρατική Παράταξη, δεν επιτρέπονται. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπαίνει μια τελεία σήμερα. Συνεχίζουμε δυναμικά την επόμενη μέρα και η υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα νομίζω ότι φέρνει μόνο την ελπίδα για τη Δημοκρατική Παράταξη. Θα ενώσουμε δυνάμεις στην κοινωνία, είναι ένα νέο πρόσωπο. Συνεχίζουμε πολύ δυναμικά. Έχουν μείνει μόνο 9 μέρες σχεδόν για τις εκλογές και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ μας. Αν έχετε μισή φράση, πείτε την. Τον κύριο Αντρουλάκη αντιγγείλει ο κύριος Δούκας, όχι το Μαξίμου. Δεύτερον, για την παιδεία, να πούμε δύο λόγια θετικά. Παιδεία 37. Έχουμε ακριβώς μισό λεπτό. Ένα λεπτό. 37.000 μόνιμοι ορισμοί φέτος στην παιδεία. Φέτος και 10.000 έχετε φέτος και πέρυσι 37.000. Είναι αναπλήρωση αυτών που φύγανε. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν ακούει και δεν σας κρίνει. Στην υγεία, περισσότεροι προσωπικοί γιατροί, κίνητρα για να πάνε γιατροί στην ειδικότητα της γενικής οικογενειακής, προσωπική παιδεία, δωρεάν για 500.000. Λοιπόν, εμείς κάνουμε πράξη, ευχαριστώ. Τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Ευχαριστώ τον κύριο Θανάση Παπαθανάση, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ιωνίση Καλαμαδιανό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, το Μεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κυρίες και κύριοι, πριν από 3 λεπτά.